Πολύ πρόβλημα έχουμε εδώ να πέρα. Όλα τα λάδια και όλες οι εγκαταρσίες. Μέσα πέφτουν. Εδώ μέσα θάλασσα πέφτουν. Τι να πω. Δεν έχει κάνει τίποτα. Τι βιολογικός. Βιολογικό αφήσαν ορισμένα απ' έξω και πέφτουν μέσα θάλασσα. Εγώ έχω το καΐκι εκεί πέρα μπροστά και τον Ιούλιο το παλάμψα και το έφερα και τον Αύγουστο έχει βρωμής. Τι να πω άλλο. Λοιπόν, γίνεται πολύ, πολύ ακαθαρσία το λιμάνι μέσα. Έχετε φορά που δεν βλέπεις λοιπόν μισό μέτρο λοιπόν εδώ. Κάτι δεν ξέρω ποιος θα πετάει τα απόβλητα. Λάδια, γράσα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Εμείς καμιά φορά θέλουμε να πλύνουμε τη βάρκα και δεν μπορούμε από τη βρώμα που έχει το λιμάνι. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω ποιοι υπόνοι πέφτουν μέσα. Κάποιος πρέπει να το δει. Αυτή είναι συνέχεια που δεν καθαρίζει το λιμάνι. Το λιμάνι είναι καθαρό το λιμάνι. Τώρα λοιπόν είναι λάσπερ, βρώμικο πολύ. Πάρα πολύ πράγμα. Κάποιος πρέπει να λαμβάνει λοιπόν την ευθύνη να δει λοιπόν εδώ που πέφτουν. Ορίστε εδώ μες στο λιμάνι. Αυτό το πράγμα άμα κολλήσει πάνω στη βάρκα δεν βγαίνει με τίποτα. Όλο μέχρι πέρα πηγαίνει λάδια. Από τα μαγαζιά που πλένουν, δεν ξέρουμε πού είναι αυτά τα πράγματα, συχαίνει να βάζει τα χέρια μέσα. Τώρα είναι 9 παρά. Αυτή η δουλειά το μεσημέρι θα είναι όλο το λιμάνι. Όλο το λιμάνι θα είναι έτσι. Τη βγάζουμε κάθε 2 μήνες, την καθαρίζουμε με φαρμάκια και αυτά για να. Ορίστε, εγώ την έριξα χτες. Προχτές την έριξα και πάλι έχει πιάσει εδώ η πλώρη, έχει πιάσει λαδιές. Να ρίξει λοιπόν εδώ μπλόκι, να κανονίσει λοιπόν να είναι καθαρό, να είναι ευπρόδεστο, να το δει λοιπόν το ορίστας να δει. Ποιος θα δει λοιπόν το. Μόνοι αλλουδαποί έρχονται. Αλλουδαποί μου να είχα βλέπω. Έβλεπα έναν άνθρωπο να έρθει εδώ. Και εμείς που είμαστε λοιπόν λίγο εδώ, όπως μπορούμε το συντηράμε. Να. Εμείς είμαστε ψαράδες, τι έκανα εγώ παραπάνω. Τα μαγαζιά, να και τότε ο μαγαζάτος, αλλά εδώ. Και τότε ο μαγαζάτος είναι. Στις 10 φορές πάσαν την κλειδαριά του. Έχει εδώ το τζιμ με το χοντρό. Η αλλοδαφή. Τότε γίνεται. Οι αντίχρηστοι που ήρθαν εδώ. Τώρα δεν βλέπω λίγο και ησυχάσαν. Τώρα βλέπω. Άμα ξαμολυθούν οι πέρες που ήταν λοιπόν εδώ, είχε 150 άτομα λοιπόν εδώ. Ποιον να πει λοιπόν και ποιον να πει σε φύγει. Φεύγαν δυο, ήρχονταν δικά δυο. Η ατζγκάνια εδώ πέρα που γίνεται πανηγύρι. Ποιον να πάει λοιπόν αυτή. Να, τραβούν και τα παιδιά μέσα, ο σύλλογος μέσα και αυτοί έχουν προβλήματα. Σπάσαν την κλειδαριά, πήγαν το κλέψαν. Εδώ ακριβώς είναι σπασμένο. Θέλουμε λίγο τσιμέντο να ρίξουμε εδώ, να μπορούμε να τα βγάλουμε άνετα γιατί τα κάνουμε τζιμιά από κάτω στην καρίνα. Τα ξύλα αυτά βγάζουμε σπάνω. Πρέπει να ρίξουμε λίγο τσιμέντο εδώ. Και να φύγει και αυτό εδώ το πράγμα που έχει βγάλει εδώ ο φίλος μας, ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, να το πάρει από εδώ, γιατί εδώ είναι για άλλο χώρο, δεν είναι για να τα φύγει να τα παρατάς. Από την ποτήκια, εδώ έρχονται νούλια, πιτάνε σκουπίδια μέσα και μυρίζει κιόλας ο χώρος εδώ. Φέρνουμε λίγο τσιμιά το ονομασί και δεν είναι και σπουδαίο πράγμα λοιπόν εδώ που κάνουμε ανέρκες και κατέρκες. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν με τα σκάφινα. Αυτό εδώ που βλέπεις λοιπόν, έχει σπάσει το τσιμέντο, το δόντι αυτό. Έχει σπάσει και έχει πάει λοιπόν το χώμα και συνέχεια το σπάει. Μπαίνει το βαπόρι μέσα, άλλος πάλι αυτός. Αυτό είναι φτιαγμένο επιφρυδάκι, θα σου πω τώρα, 40-45 χρόνια. Κάποτε τσιμέντα, σπάσανε. Τα σκάφη είναι βαριά τώρα, δεν ήταν παλιά που ήταν 500 κιλά και αυτό, τώρα είναι 2 τόνοι σκάφη, πώς θα το βγάλω. Δεν έχουμε ένα βαρούλκο λοιπόν εδώ, λες είμαστε στην Ουγκάντα. Ένα βαρούλκο που κάνει 2 εκατοστάρια να μας το βάλει το σωματείο, να τραβάμε τα σκάφη, να μας κάνει ένα κάτρε, παιδί. Είμαστε ψηφοπόροι, είμαστε 10-12 σκάφη εδώ και είμαστε ξεχασμένοι. Αυτοί έχουν ψηφίσει το δικό τους το αυτό, τα έχουν κανονίσει στα μέτρα τους, εμείς είμαστε από όξους. Ούτε ήρθε κανένας ποτέ σε σωματείο να πει να γίνει μια συνέλευση. Οι ψαράδες κάνουν συνέλευση. Και λέω τα προβλήματα, τι δικαιούμαι, πότε μιλάω, πότε δεν μιλάω, τι ξέρω, τι δεν ξέρω, έτσι κάνω. Και γίνεται μια ανακοίνωση στα μέλη. Εμείς δεν ανέθει κανένας. Εγώ ήμουν 40 χρόνια στα βαπόρια, έχω γυρίσει όλες τις Ινδίες, έχω πάει Αφρικές, από το Βόρειο λοιπόν, όλη την Ευρώπη, έχω γυρίσει. Αυτό δεν το είδα μια φορά στην Ουγκάντα μπράγα, και στις Ινδίες, έτσι. Αλλά εκεί είναι μιλούνια, πέφτει 40 άτομα πάνω, το βγάζει ο παστονά μου. Εδώ βλέπεις καμιά υποδομή. Αυτό είναι μια γλίστρα τέλος πάντων.
ένα τασανά, α το πούμε έτσι, όσοι δεν ξέρουν, να βγάλουμε ένα σκάφο. Άμα θέλω εγώ 10 άτομα, άμα κάνω νερά και με βρει στο πέλαγο νερά, ποιον θα βρω εγώ 8 ή 9 η ώρα, 10 η ώρα το βράδυ να βγάλω εγώ το σκάφο όξω. Που κινδυνεύω. Θα φωνάξω το σγουρέλι. Αυτό πρέπει να είναι πάντα έτοιμο. Να βάλω αυτό το ένα μοτιράκι που κάνει 2 κατοστάρια, να το βγάλω μόνος μου. Ήρθαν εδώ, μας υποσχεθήκαν, ψηφίσαν περιφυράχη, λιμενικά ταμεία. Είπαν, θα μας για πού είναι, βλέπεις, και τα ξύλα εμείς τα φέραμε. Έχουμε αμτσαντγκάνι εδώ, εγώ το σκάφος θα το ρίξω το βράδυ. Θα κάτσει 5 ώρες, θα το ρίξω. Θα βγει μπαταρία μέσα, πετουνιά, ό,τι είναι θα τα διάσουν. Και αναγκαζόμαστε και φυλάμε ή βάρδιες ή το ρίχνουμε αφημερών. Όσο μπορέσουμε και προστατέψουμε. Να έρθει να μας το κλείσει το κομμάτι, να είναι ένα υπεύθυνο άτομο τέλος πάντων, να μας δώσει ένα κλειδί, να μας δώσει 2 κατοστάρια δουλειά, ένα μοτιράκι, ένα αμστόνο να βγάζει. Τι άλλο, και ένα 5 τσβέλια τσιμέντο. Γιατί το βγάλαμε? Το έβγαλα για καθαρισμό. Όπως είδες και την άλλη ταλιπόρια. Την είδες την άλλη ταλιπόρια. Άμα είναι βαρύ το σκάφος, δεν βγαίνει. Όταν υποχωρούν τα νερά, φαίνεται ο πυθμένας. Τώρα βέβαια δεν βλέπω να έχει στάμνες και όταν γιατί τις μαζέψαμε εμείς. Σε κάποια άλλες στιγμές φαίνονται οι στάμνες, όπως φαίνονται και τα σκοινιά από τις βάρκες που έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Τώρα βέβαια εδώ είναι θέμα και αρχαιολογίας, δηλαδή και να θέλει το λιμενικό ταμείο να κάνει έργο, εμπλέκεται η αρχαιολογία. Από εκεί και πέρα κάποια λύση νομίζω ότι θα βρούνε, έχουν κάνει αρκετά έργα. Μπορούν να βοηθήσουν και εδώ, ώστε το κόσμο της πόλης που είναι το φανάρι και ο γύρω από αυτόν χώρος να είναι τουλάχιστον καθαρός. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί παραβατικοί οι οποίοι έρχονται εδώ. Είναι οι φίλοι μας οι Ρωμά, είναι οι φίλοι μας οι μετανάστες, οι οποίοι πετάνε σκουπίδια. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πολλές φορές μόνοι μας, άλλες φορές μας βοηθάει ο Δήμος. Παράπονο δεν έχουμε. Διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τη Μητυλίνη και από τους πολλούς Ρωμά που υπάρχουν, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί, αλλά και από τους πολλούς μετανάστες που είναι και αυτοί παραβατικοί.